Είπε ότι δεν υπάρχει καμία δίωξη εναντίον του από τον εισαγγελέα. Σας έκανε και την παρατήρηση. Δεν τον άκουσα δηλαδή. Όχι, είπε ότι δεν είναι, δεν θεωρεί, δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία αναφορά που να θεωρεί παράνομες τις προσλήψεις στο Κελπνό. Αυτό είπε. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ναι. Γιατί ο κύριος και Γεωργιάδης... Είπε όμως ότι προαναγγέλλει μήνυση και αγωγή σε εσάς. Καλά, εντάξει. Δεν κάνει και άλλη δουλειά το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι η εξής. Ναι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2016, έχω καταθέσει στοιχεία για παράνομες προσλήψεις συμβούλων, συνεργατών, φίλων, κολλητών, ψηφοφόρων του κυρίου Γεωργιάδη την περίοδο την οποία ήταν Υπουργός Υγείας, τη συγκεκριμένη περίοδο, μέσω του Κελπνό. Αυτά τα στοιχεία κατατέθηκαν στην Εισαγγελέα Διαφθοράς από τον Οκτώβρη. Είχα πάει δύο φορές και αυτά τα στοιχεία δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Βουλή, ούτε κινήθηκε η διαδικασία της δικογραφίας. Μετά την αλλαγή της Εισαγγελέως Διαφθοράς, υπήρξε μια τάχιστη κίνηση η οποία σχημάτισε δικογραφία με τα στοιχεία τα οποία είχαν κατατεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό όσο αφορά το σκέλος των ευθυνών των μη πολιτικών προσώπων. Στάθηκαν στον εισαγγελέα που ασχολείται με το Κελπνό προκειμένου να ασκηθούν οι διώξεις και ως όφιλε η Εισαγγελία Διαφθοράς από τη στιγμή που προσέκρουσε σε πολιτικό πρόσωπο διαβίβασε τη δικογραφία αυτή για άρση ασυλίας του συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου, του κυρίου Γεωργιάδη, που εμπλέκεται σε αυτό όπως οφείλει να κάνει με βάση τους νόμους και το Σύνταγμά μας. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Πρόκειται για 23 προσλήψεις. Με συγκεκριμένα στοιχεία αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους ποτέ δεν δούλεψε στο Κελπνό ή στις δομές που αναφέρονται ότι δούλεψαν. Πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους ήταν είτε συνεργάτες του πολιτικού γραφείου του κ. Γεωργιάδη, είτε χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβουλοι του εδώ, είτε ποτέ δεν δούλεψαν στις δομές που φαίνεται ότι δούλευαν. Προσπάθησαν κάποια στιγμή να θολώσουν τα νερά με τη λογική ότι ήταν, λέει, χρήματα από μια χορηγία, κολοκύθια με τη ρίγανη κανονικά. Αναφέρονται σε μία απόφαση το 2014, αναφέρονται σε μία απόφαση χορηγίας του 2007 και 2008, όπου εκεί είχε, η χορηγία ήταν πολύ συγκεκριμένη και έλεγε ότι θα δώσουμε χρήματα, μια Ιεστέλοντέρ νομίζω ήταν, για να φτιαχτούν κάποιες δομές φιλοξενίας ανθρώπων πασχόντων από σύνδρομο ανοσονεπάρκειας. Ωστόσο, κύριε Πολάκη, όχι να πληρώνουν μισθούς. Κύριε Πολάκη, αυτό ήταν το προκάλημα. Προκειμένου να μπορούν πείτε να μας κάτι για να το κατανοήσουμε και εμείς και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε στην εκπομπή να παρέμβει λέγοντας ότι δεν ισχύει αυτό που είπαμε εμείς, πως η δικογραφία ή ο εισαγγελέας τον χαρακτηρίζει παράνομες τις προσλήψεις και ότι δεν υπάρχει πουθενά. Εσείς επ' αυτού τι λέτε, τι γνωρίζετε? Εγώ δεν ξέρω τις λεπτομέρειες της δικογραφίας. Η Έρικα τις γνωρίζει. Τώρα που θα ανοίξει στη Βουλή δικογραφία θα μάθουμε και περισσότερα. Εσείς λοιπόν επ' αυτού τι απαντάτε? Λοιπόν, αυτό που απαντάω εγώ είναι ότι εγώ κατέθεσα μια σειρά από αδιάσωστα στοιχεία. Ναι, αυτό μας το είπατε. Βάση αυτών συγκροτήθηκε δικογραφία, η οποία από τη μεριά των μη πολιτικών προσώπων εξετάζεται από συγκεκριμένο εισαγγελέα, για δε το πολιτικό πρόσωπο απεστάλλει στη Βουλή προκειμένου, όπως υπάρχει. Αυτή είναι η υποχρέωση. Όταν προσκλούει σε πολιτικό πρόσωπο, αμελητή, στέλνεται. Στέλνετε στη Βουλή παράνομες χαρακτηρίζονται η άρση ασυλίας για να συνεχιστεί η διερεύνηση και η δικαστική διαδικασία. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα, εν τω μεταξύ τα έχω αναφέρει αρκετές φορές αυτά. Το ξέρουμε, έτσι, αλλά επειδή γίνεται. Τα έχω αναφέρει αρκετές φορές αυτά. Βέβαια, αυτά έχουμε μια φραγή και ένα πέπλο σιωπή από τα καθεστωτικά ΜΜΕ, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση. Αλλά δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης με την προσπάθεια και ενός δικαστικού κατεστημένου κάποια πράγματα να μην κινούνται ενώ κάποια άλλα να κινούνται, έρχεται ο καιρός που όλοι θα περάσουν από εκεί που πρέπει να περάσουν. Κύριε Πολάκη, πρέπει να κλείσει, δεν έχει άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πολάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.